Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, ο κύριος Θεοπέμπτου, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Κύριε Θεοπέμπτου, έχουμε τέλος Σεπτεμβρίου και θυμόμαστε ότι είχε λεχθεί πως μέσα στον Οκτώβριο θα επαναρχίσουν οι εργασίες, τα έργα για την πρώτη φάση στον ΑΚΑΜΑ. Έχετε κάποια πληροφόρηση εάν αυτό όντως θα συμβεί? Έχουν ολοκληρωθεί εκείνες οι μελέτες που έκαναν και θα δούμε και πάλι έργα στην περιοχή? Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι ένα από τα επίγοντα θέματα τα οποία θα βάλουμε για να το συζητήσουμε, για να έχουμε και την ενημέρωση. Να θυμίσω ότι έγιναν και μια σειρά από μελέτες και ερευνές. Έκανε και έκθεση, προσπάθησε να κάνει έκθεση το Γενικό Ελεκτή και ζητούσε στοιχεία. Οπότε είναι ένα από τα θέματα τα οποία καθυστέρησαν ακριβώς γιατί πάρα πολλές πληροφορίες ήταν εμπιστευτικού τύπου, γιατί γίνονταν πειθαρχικές διώξεις. Αλλά όμως τουλάχιστον δεν μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη από την πλευρά του Γενικού Ελεκτή. Θα πρέπει να το βάλουμε το θέμα στη συζήτηση, γιατί ξεκίνησαν οι βροχές τώρα. Αλλάζει ο καιρός και χρειάζεται να έχουμε μια ενημέρωση του τι πάει να γίνει εκεί και ποια είναι η προστασία που. Ποια είναι τα μέτρα που πήρα για να προστατεύσουν την περιοχή, είναι η κυβέρνηση. Για να μην έχουμε πάλι τα ίδια. Καλά, τι θα γινόταν, τι αναμένεται δηλαδή να γίνει προκειμένου να επαναρχίσουν τα έργα? Μια ολοκληρωμένη μελέτη για τις επικείμενες εργασίες, τι είναι αυτό? Κοιτάξτε, πρώτα έχει την έννοια ότι αν έχουμε για παράδειγμα να αποθέσει χώματα που πάνω από προστατευμένα φυτά, περιοχές κτλ., ότι αυτά πρέπει να φύγουν πριν σκοτώσουμε την περιοχή. Το δεύτερο πράγμα το οποίο έχει έννοια είναι ότι σταματήσαν τα έργα. Αν ξεκινήσει να βρέσει, να έχουμε ροές των νερών, επειδή ξεκινήσει τη σκάφτη, να έχω διάβρωση τη περιοχή, να δημιουργήσουν προβλήματα παρακάτω, τι θα συμβεί όταν βρέχω? Η άλλη έννοια είναι ότι έχουμε επισκέπτες συνέχεια στο ΑΚΑΜΑ. Άρα, ενασφαλισμένα, δηλαδή σταματήσαν τα έργα, περνά κόσμος μέσα στο εργοτάξιο, ποια είναι η κατάσταση. Και έτσι το άλλο το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να εμφανιστήκαν μέσα στην εκτέλεση των έργων είτε σωλήνες οι οποίες μεταφέρουν νερό, οι οποίες δεν είπε κανένας τίποτα για τούτο, είτε μεγάλα καλώδια για να πάρουν ρεύμα, το οποίο βασικά ο ηλεκτρισμός. Περίεργο γιατί ήθελαν να πάρουν με τόσες χιλιάδες έξοδα να πάρουν ρεύμα τη στιγμή που βάλεις ένα μικρό φωτοβολταϊκό 50 ευρώ και παράγεις το ρεύμα για να φταίνει μια λάμπα ή ένα σένσορ να ξεκινά να δουλεύει που είναι μηδαμινός ο ηλεκτρισμός που χρειάζεται. Επομένως έχει πάρα πολλές πτυχές το θέμα τούτο. Καταλαβαίνω το πρόβλημα του ότι έχει εκθέσεις, διαδικασίες, πειθαρχικές διώξεις κτλ. Αλλά θα ζητήσουμε να γίνει ενημέρωση στη Βουλή, έστω και κλεισμένο το στυρό. Το αναμένουμε και εκείνο το αποτέλεσμα της έρευνας για ευθύνες. Ακριβώς, για την πρώτη φάση των έργων. Ναι, να θυμίσω ότι έκαναν μετάθεση του, επειδή είναι διοκόμενος και ο διευθυντής της Γενικής Διευθύνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου. Οπότε έχει εξελίξεις, αλλά δεν έχουμε ενημέρωση. Ναι, η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε πάνε κάποιοι μήνες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Απλώς το αποτέλεσμα θέλουμε της διερεύνησης. Δύο τα ζητήματα λοιπόν. Η επανέναρξη των έργων, ελπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Και δεύτερον το αποτέλεσμα των ερευνών για πιθανές ευθύνες για το τι συνέβη προηγουμένως. Λοιπόν, όμως έχουμε και άλλες παρανομίες που συντελούνται κατά καιρούς, κύριε Θεοπέμπτου. Ξέρετε τι συμβαίνει με εκείνη τη μονή στο Κάβο Γκρέκο, που είμαστε, τι κάνουμε, τι κάνουν κάποιοι? Από ό,τι έχω αντιληφθεί, η κυβερνητική πλευρά πιέζει για να γίνει κατεδάφιση. Δεν ξέρω την εξέλιξη. Ξέρω ότι πιέζουν διάφοροι στην περιοχή για να μην κατεδαφιστεί η μονή. Να θυμίσω ότι είναι μια εκκλησία, έναν εκκλησάκι το οποίο ξεκίνησε να χτίζεται χωρίς καμιά αδεία, σε μια προστατευμένη περιοχή που δεν επιτρέπεται να κάνεις τίποτε, χωρίς μελέτες, χωρίς τίποτε, απλώς ξεκίνησαν και πιέναν και χτίζαν.
Και ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, θυμάμαι μια συνέντευξη πριν από μερικές εβδομάδες, είπε να μην κατεδαφιστεί. Βέβαια, ναι. Μα κοιτάξτε, στην περιοχή εκείνη είχαμε και την άλλη φορά ένα συγκρότημα το οποίο χτίζεται κοντά στη θάλασσα και έσκαψαν τη θάλασσα και έφεραν την παραλία κοντά στις επαύλεις, αλλά κανένας δεν είδε τίποτε. Γιατί δεν ξέρω, στην περιοχή δεν βλέπει κανένας τίποτε, ούτε εφαρμοσμένες νομοθεσίες. Και άντε να πει κάποιος, μια μονή είναι, ας την αφήσουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θα ακολουθήσουν άλλες παρανομίες και θα πούμε τα ίδια. Όπως και για απόφαση, πρόσφατη ήταν, πριν από πόσους μήνες, του Υπουργικού Συμβουλίου για να κατεδαφιστεί επιπρόσθετος όροφος σε ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα. Ναι, στην... ναι. Ναι, και εκεί πάλι. Τι έγινε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Υποτίθεται ότι οι οδηγίες είναι να κατεδαφιστεί. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν έκαμε αίτηση και έπιασε χαλαρώσεις ή οτιδήποτε άλλο παρακάτω. Αλλά οι παρατυπίες που έχουμε και οι παραβιάσεις στην περιοχή είναι αναπίστευτες. Είναι πράγματα τα οποία δεν στέκουν ούτε καθ' τη λογική, ούτε στις σωστές διαδικασίες για να δικαιολογηθεί. Κύριε Θεοπέμπτο, αλλά... μήπως ως Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πρέπει να μαζέψετε όλες αυτές τις παρανομίες για να δείτε και τις αποφάσεις, όπως τις δύο περιπτώσεις που προαναφέραμε, για να τις, να τις κωδικοποιήσουμε και να δούμε το αποτέλεσμα στην κάθε περίπτωση. Και γιατί είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί δεν κατεδαφίστηκε το ένα, γιατί δεν κατεδαφίστηκε το άλλο? Μα ξέρετε πόσα πολλά προβλήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι ένα απίστευτο το ότι συμβαίνει έξω, δεν γίνονται επιθεωρήσεις, οι νομοθεσίες παραβιάζονται. Εκάμαμε την Κύπρο ένα απεράντο σκουπιδότοπο. Έχουμε μια σειρά από νομοθετήματα τα οποία έπρεπε να εφαρμοστούν και δεν εφαρμόζονται. Έρχονται δύσκολες μέρες γιατί θα χάσουμε όλους τους στόχους που μας έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας δεν κινείται, τουλάχιστον να δούμε κάτι να συμβαίνει με ταχύτητα, ότι καταλαβαίνουν το πρόβλημα και θα λυθεί με ταχύτητα. Γιατί ανησυχώ πάρα πολλά για τη διαχείριση μας των αποπλήτων. Έχουμε τα προβλήματα με τους σκύλους που έρχονται να κάνουμε τη συζήτηση, να αλλάξουμε τον νόμο, να βελτιώσουμε με το νομοσχέδιο που στείλει η κυβέρνηση και τσακώνονται μέσα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Κάναμε ένα χρόνο και ακόμα δεν το τελειώσαμε το νομοσχέδιο, γιατί πιένουμε σκιό-σκιό γραμμές κάθε φορά. Έχουμε τώρα ανακαλύψαμε το λόγο για τον οποίο είχαμε τόσο τσακωμού και καυκάδες όταν συζητούσαμε την κατοικία στις Πλάτρες. Ανακαλύψαμε ότι το τμήμα αναπτύξεως υδάτων, ιδιαίτερα στην περιοχή εκείνη που ο κόσμος νομίζω όλοι το ξέρουν, ενώ τα Καλλιδόνια, ενώ ποταμούς που περπατάς και πάεις κάτω το μονοπάτι, στις Πλάτρες που έτσι ο φράχτης του Μιλωμέρη, είχαν την ευθύνη να καθορίσουν τη λεγάνη ποταμού και να προστατεύσουν τα νερά με βάση την οδηγία πλαίσιο για τα νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πήραν μέτρα για να τα προστατεύσουν εκτός κατοικημένης περιοχής. Πήραν μέτρα να τα προστατεύσουν πριν μπει στις Πλάτρες και μετά που φύγες από τις Πλάτρες. Αλλά μέσα στις Πλάτρες δεν έκανε κανένας τίποτε. Γι' αυτό είχαμε τούτους όλους τους συζητήσεις και παρανομίες για την παρανομία να χτίζονται. Γιατί δεν επήγαν. Και γιατί, μάνα μου, δεν επήγεται? Γιατί ήταν οικιστική ζώνη που το 1992. Μα μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Οι οδηγίες και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανονισμοί, υπερβαίνουν του εθνικού δικαίου. Καλά, είναι θέμα άγνοιας ή επικαλούνται κάποιοι την άγνοια για να καλύψουν κάτι άλλο? Εξεπίτηδες, κύριε Σποντά. Έχει και άλλους τόπους. Έχουμε πάρα πολλές παραβιάσεις σε λεκάνες ποταμό. Έπρεπε να τις καθορίσουν τις λεκάνες ποταμό. Τούτο είναι το νερό το οποίο πίνουμε. Είναι το νερό το οποίο πάει στο φράχτη του Κούρι. Μια υπέροχη περιοχή. Έρχεται ο τμήματο και λέει: δεν κόψε δέντρα. Αλλά τα άλλα τα πράγματα που κόψε ποτέ τα σικά ήδη, δεν τα κοιτάζουμε. Ούτε ενδιαφέρθηκε κανένα γιατί είναι εκτός κρατικού δάσους, είπε μας. Δηλαδή είναι δύσκολη η κατάσταση να είσαι βουλευτής μέσα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και να ακούει τούτα τα πράγματα να σου τα λένε, και να τα ακούει με τον έναν τρόπο και να τα ακούει με τον άλλον τρόπο.
Λοιπόν, ελπίζουμε κάποια στιγμή να σας ακούσουμε και να μην είστε τόσο πολύ απογοητευμένος από τα όσα συμβαίνουν, κύριε Θεοπέμπτου. Τι άλλο να πούμε. Από εβδομάδας, τουλάχιστον ελπίζουμε να μάθουμε από το Υπουργείο Γεωργίας τι θα γίνει με τον ΑΚΑΜΑ. Ελπίζοντας επίσης αυτή τη φορά όλα να πάνε καλά, χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα και παρανομίες. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοπέμπτου. Καλή σας μέρα. Απλά να πω ότι όσον αφορά το ΑΚΑΜΑ, εγώ δοκίμασα κάθε φορά που ερχόταν στον προπολογισμό τα έξοδα για να γίνει τα κατασκευαστικά έργα. Ήμουν και είμαι ακόμη εναντίον στο να εκτελεστεί το σχέδιο που σχεδίασε η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.